Στους 17 ανέρχονται νεκροί από την ανατροπή τουριστικού πλοιαρίου στο Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα θύματα είναι από ηλικίας ενός έτους έως και 70. Στο πλοιάριο επέβαιναν συνολικά 31 άνθρωποι. 14 διεσώθησαν, εξ αυτών 7 έχουν τραυματιστεί, μεταξύ των οποίων και 2 σε σοβαρή κατάσταση. Έρασε τεχνικά βίντεο όπου επιβάτες παραπλεών των πλοιαρίων κατέγραψαν δραματικές σκηνές. Το αμφίβιο πλοιάριο είχε ξεκινήσει περιήγηση μέσα στη λίμνη Table Rock εν μέσω καταιγίδας και ανέμων που ξεπερνούσαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για απώλεια του ελέγχου του πλοιαρίου και στη συνέχεια άρχισε να βυθίζεται. Μεταξύ των νεκρών είναι και ο καπετάνιος. Σε μικρή απόσταση από την όχθη της λίμνης λειτουργεί εστιατόριο. Η τεχνητή λίμνη Table Rock, που εκτείνεται σε 174 τετραγωνικά χιλιόμετρα, βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της πολιτείας του Μιζούρι. Αποτελεί ένα από τα πλέον δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της Μεσοδυτικής Αμερικανικής Πολιτείας. Οι αρχές τώρα θα επιχειρήσουν ανέλκυση του κουφαριού προκειμένου να διακριβώσουν τα αίτια της τραγωδίας.